Με καταρακτώδη βροχή και θυελλώδεις ανέμους βίωσε το μεγαλύτερο μέρος της ενδοχώρας του νησιού το νέο κύμα κακοκαιρίας. Το πρωί 7 η ώρα ξεκίνησε. Από τις 8 έβρασε 2 ώρες πολύ νερό. Ασταμάτητα. Πολύ νερό, πολύ νερό. Δεν ξέρω πόσα κυβικά έκανε, πόσα χιλιοστά, αλλά μιλούμε για πολύ νερό. Πριν καν προλάβουν να ανοίξουν τα μάτια τους, οι κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας αντίκρισαν τους ουρανούς να έχουν ανοίξει στην κυριολεξία, ενώ οι 2 περίπου ώρες που έβρεχε ακατάπαυστα μετέτρεψαν σε λίμνες τους δρόμους. Πολύ. Μιλάμε για πολύ νερό. Έβρεχε 2 ώρες ασταμάτητα. Νερό και, και αέρας. Και χαλάζει. Έτσι. Και αέρας και χαλάζει. Σε αρκετά σημεία εκτός από τη βροχή και ο αέρας δημιουργούσε τέτοια πραγματικότητα που δεν μπορούσε να σταθεί κανείς όρθιος. Ενώ αδύνατο σχεδόν ήταν να μπορέσουν να μετακινηθούν άνθρωποι με δίκυκλα, καθώς ο μανιασμένος αέρας καθήλωνε τα πάντα. Η έντονη άνεμη ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του κύματος κακοκαιρίας. Όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε, μεταβίας μπορούν άνθρωποι να κυκλοφορήσουν στους δρόμους, ενώ κίνδυνος υπάρχει ακόμη και για τα οχήματα. Στο ύψος του Πανασού, στο τμήμα που εκτελείται και το οδικό έργο προς τη Μεσαρά, τα νερά που έπεσαν ήταν τόσα που προκάλεσαν κατολίσθηση. Κατεβήκαν τα νερά από πάνω. Εντάξει, τα χώματα είναι μαλακωμένα πολύ και πέσανε. Τι προσπαθείτε να κάνετε? Να καθαρίσουμε τον δρόμο, να βγάλουμε τα μπάτζα και τον πλύνουμε. Να μπορούν να κυκλοφοράει ο κόσμος. Υπήρξε δυσκολία στη μετακίνηση τις πρωινές ώρες? Όχι, γιατί μόλις έπεσε ήρθαμε κατευθείαν. Μόλις έπεσε το χώμα από πάνω ήρθαμε κατευθείαν. Βλέπω ότι κάνετε προσπάθεια να ρίξετε και όσα χώματα θα απειλούνται να συνεχίσετε. Ναι, όσα είναι για να πέσουν τα προσπαθούμε να τα διώξουμε κατευθείαν τώρα. Εργαζόμενοι της εταιρείας που εκτελεί το έργο έσπευσαν προκειμένου να απομακρύνουν τον όγκο των χωμάτων που κινδύνευαν να κλείσουν τον δρόμο προκειμένου να μην διαταραχθεί η κυκλοφορία ή κυρίως να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα.